Πάμε να βρούμε στο νοσοκομείο παιδών την Ειρήνη Δράγαση. Τώρα να δούμε τι γίνεται εκεί. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα με τα χειρουργεία. Γεια σου Ειρήνη, καλημέρα. Καλημέρα και στην καλεσμένη σου. Καλημέρα. 1η Ιουνίου το Αγίο Σοφία θα βάλει λουκέτο στα τακτικά χειρουργεία. Το Αγλαία Κυριακού 27 Μαΐου θα βάλει λουκέτο σε ένα από τα τρία μόλις χειρουργεία, από τις χειρουργικές αίθουσες. Βρισκόμαστε εδώ με την κυρία Ντουζέπη Κατερίνα, που είναι επιμελήτρια του πρώτου αναισθησιολογικού τομέα εδώ στο Αγλαία Κυριακού. Είναι ένα θέμα που το έχουμε θίξει ξανά το Φλεβάρι. Βλέπουμε ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει. Να μας μιλήσει λίγο για ποιο λόγο προχωράτε σε αυτή την κινητοποίηση και την κίνηση. Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Επιμελήτρια Α είμαι, ένα αναισθησιολογικό τμήμα. Δυστυχώς το δικό μας νοσοκομείο είναι χειρότερα τα πράγματα από άποψη στελέχωσης αναισθησιολογικού τμήματος. Έχουμε μείνει το τελευταίο δίμηνο 7 αναισθησιολόγοι μόνιμοι και η διοίκηση μετά από τις κινητοποιήσεις μας προσπαθεί με μπαλώματα, με εμβαλωματικές λύσεις, προσωρινές, βραχυπρόθεσμες και μη ασφαλείς, με μετακινήσεις αναισθησιολόγων από νοσοκομεία και από νοσοκομεία ενηλίκων. Παίζει ρόλο αυτό. Εμείς έχουμε ειδικευτεί, τόσα χρόνια δουλεύουμε με παιδιά. Είναι συγκεκριμένη. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Δεν είναι το ίδιο. Γι' αυτό, λέμε παιδοκαρδιολόγος, παιδίατρος. Γι' αυτό το σωστό. Παιδοαναισθησιολόγος. Έχουμε φτάσει και από τη στιγμή που με τις προκηρύξεις δεν είδαμε κάποιο φως, δεν βγήκε ξεχωριστά η δικιά μας προκήρυξη, βγήκε μαζί με όλες τις υπόλοιπες Ελλάδας, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει διαθεσιμότητα, αναγκαζόμαστε να προβούμε σε αυτή τη λύση, να κόψουμε ένα χειρουργικό τραπέζι. Σαν νησιολογικό τμήμα, αυτή την απόφαση πήραμε, γιατί δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε με 7 άτομα ασφαλώς σε λειτουργία. Για τις θέσεις που προκηρύχθηκαν υπάρχει, γιατί έχουμε ακούσει και αυτό, ότι έχουν προκηρυχθεί θέσεις, ναι, αλλά δεν πάνε οι αναισθησιολόγοι. Ναι. Ισχύει κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε, έχουν βγει αναισθησιολόγοι και στις προηγούμενες εξετάσεις του Δεκεμβρίου και τώρα το Μάιο. Αν προκηρύξουν 3 θέσεις μαζεμένες, πιστεύω ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον. Αν όταν προκηρύσεις μία-μία θέση ή προκηρύσεις 3 θέσεις σε ένα τμήμα που είναι μόνο 7 άτομα μαζί με 4 σε ένα άλλο που είναι 12-13. Να ρωτήσουμε κάτι εμείς που δεν ξέρουμε. Ναι. Ποιος φταίει, ποιος ευθύνεται για αυτή την κατάσταση? Προσπαθούμε να καταλάβουμε δηλαδή αν έχει ευθύνη η διοίκηση και το Υπουργείο ή δεν έρχονται οι γιατροί. Το Υπουργείο και όχι μόνο το συγκεκριμένο Υπουργείο. Το Υπουργείο, κάθε Υπουργός Υγείας τόσα χρόνια που έχουμε στείλει, που στέλνουμε αιτήματα για να προκηρυχθούν θέσεις και δεν προκηρύσσονται μόνιμες θέσεις. Δεν στελεχώνονται. Δεν είναι πρόβλημα μόνο των παιδιατρικών νοσοκομείων υποστελέχωση. Είναι όλης Ελλάδας. Βλέπετε ότι παντού προσπαθούν να λύσουν το θέμα της υποστελέχωσης με μετακινήσεις γιατρών. Με εντέλεστα τελευταία στιγμής. Αυτό είναι απαράδεκτο για μας. Άρα σε μία εβδομάδα από τώρα ουσιαστικά δεν θα λειτουργούν χειρουργεία. Δεν θα λειτουργεί από τις 3 χειρουργικές αίθουσες, δεν θα λειτουργεί μία. Σίγουρα. Αναισθησιολόγοι υπάρχουν για Στο Αγλαία. Στο Αγλαία. Αναισθησιολόγοι υπάρχουν. Αν προκηρυχθούν οι θέσεις, θα καλυφθούν, πιστεύετε? Σας είπα, πιστεύω ότι θα υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί έχουν βγει την τελευταία τριετία, υπάρχουν ειδικευόμενοι πια. Έχουμε τόσο έντονο πρόβλημα όσο ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και κίνητρα και από την πλευρά της πολιτείας. Εννοείται. Ο άλλος γιατί να έρθει σε ένα νοσοκομείο να προσλαμβάνεται, να κάνει υπερεφημέρευση με 7, 8 και 10 εφημερίες και μετά να του έρχεται και μια εντολή μετακίνηση σε άλλο νοσοκομείο? Ευχαριστούμε πολύ. Ποιος Ειρήνη, ευχαριστούμε και σένα. Έχετε δίκιο, ευχαριστώ. Το παρακολουθούμε το θέμα. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Δεν παίζουμε με αυτά τα θέματα, παιδιά.